Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Θα μιλήσουμε με τον προπονητή της, τον Δημήτρη Τουσουλκίδη, γυναική ομάδα του Βόλεϊ του Άρη, η οποία έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά το πρωτάθλημα. Έχει κάνει ένα 4 στα 4, είναι ψηλά στην βαθμολογία. Και το μυστικό θα μας το πει ο προπονητής, ο Δημήτρης Τουσουλκίδης. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα σας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο μυστικό. Πάντως, όπως και να έχει, είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι η ομάδα έχει ξεκινήσει με ένα 4 στα 4, έστω και αν στα δύο παιχνίδια νίκη ήρθε στο tie break. Κοιτάξτε, αν μετά την κλήρωση μας λέγανε ότι τις πρώτες 4 αγωνιστικές θα είμαστε αμέτωχοι και θα έχουμε 10 βαθμούς, θα λέγαμε είμαστε πάρα πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά θα μπορούσαμε να έχουμε και παραπάνω. Mm-hmm. Αλλά το μυστικό είναι στο ότι υπάρχει φοβερή διάθεση. Mm-hmm. Και βοηθάει και η συγκυρία της κλήρωσης του πρωταθλήματος. Δεν έχουμε παίξει με τους κύριους διεκδικητές του πρωταθλήματος. Ναι. Με ομάδες οι οποίες από ό,τι φαίνεται, γιατί δεν το γνωρίζαμε πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, αυτό είναι στα μέτρα μας. Mm. Γιατί ο Άρης έρχεται στην Α1 μετά από απουσία 5 χρόνων. Ναι. Είμαστε πολύ προσγειωμένοι, πάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Mm-hmm. Να κατακτήσουμε αυτό πρώτα που βάλαμε σαν στόχο, που είναι μια πολύ εύκολη παραμονή, και εφόσον αυτό το καταφέρουμε στον πρώτο γύρο, να ξαναδούμε τι ακριβώς, πόσο και μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, ο coach, παράλληλα παίζοντας κάνατε και λίγο scouting, δηλαδή τους αντιπάλους, ήταν λίγο δύσκολο να δείτε το επίπεδο των υπόλοιπων ομάδων. Κοιτάξτε πώς είναι. Στο Βόλεϊ παίζουν 6 κοπέλες και μια κοπέλα που είναι το λίμπερο, 7. Mm-hmm. Με τις αλλαγές φυσικά. Με 3 ξένες μέσα, μια ομάδα μπορεί να αλλάξει πολλά, ή με μία ξένη πολύ καλή να αλλάξει όλη η ομάδα. Προσθήκη ξένης παίκτριας μπορεί να κάνει οποιαδήποτε ομάδα μέχρι και τα Χριστούγεννα. Ή να αλλάξει κάποια από αυτές που έχει μέχρι τότε. Mm. Στα Χριστούγεννα, στις 23 Δεκεμβρίου, τελειώνει ο πρώτος γύρος. Ναι. Εκεί θα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, τι στόχο μπορούμε να θέσουμε. Αλλά ξαναλέω, ο πρώτος στόχος μας είναι μια εύκολη παραμονή για πρώτη χρονιά και πάνω απ' όλα να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι σε όλους, μα σε όλους, ειδικά στην έδρα μας. Mm-hmm. Και νομίζω ότι μέχρι στιγμής δείχνουμε μια εικόνα ομάδος πολύ μαχητικής, mm-hmm. με διάθεση και με πνεύμα νικητή, mm-hmm. και έτσι θα συνεχίσουμε. Σε αυτό μπορώ να το εγγυηθώ, ότι όλα τα παιχνίδια θα τα πολεμάμε και θα δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, για την νίκη, για την ομάδα. Ναι, ήταν ένα σκληρό καρύδι ο Άρης, ήταν δύσκολο κατάβλητη η ομάδα. Ναι, όταν προηγουμένως είπα ότι θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι σε όλους, κρυφοβλέπουμε πιο ψηλά, με την έννοια ότι θέλουμε να δείξουμε, να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας στους καλύτερους, στους πρωταθλητές, αυτούς που είναι ομάδες που διεκδικούν την Ευρώπη, mm-hmm. Και εκεί να μετρήσουμε ακόμη περισσότερο τις δυνάμεις μας. Mm-hmm. Ποια είναι τα φαβορί, coach, γιατί ο πολλής κόσμος, φαντάζομαι, δεν γνωρίζει, ναι, και πολλά πράγματα για το γυναικείο βόλεϊ. Τις δύο τελευταίες χρονιές το πρωτάθλημα το παίρνει ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Από κοντά είναι και ο Παναθηναϊκός σε επίπεδο. Και οι κύριες διεκδικητές του πρωταθλήματος τα τελευταία χρόνια είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα νησιά που είναι πολύ ενισχυμένα, mm-hmm. με πολύ γεμάτο ρόστερ και με υψηλό μπάτζετ, mm-hmm. και ο Παναξιακός, Συνάξος και η Σαντορίνη. Mm-hmm. Η ΑΕΚ είναι ισχυρή ομάδα, αλλά παίζει χωρίς ξένες γιατί έχει οικονομικά προβλήματα. Mm-hmm. Οφείλει σε κάποιες ξένες και δεν της επιτρέπει η Εθνική Ομοσπονδία να κάνει μεταγραφές. Και από εκεί και πέρα όλες οι άλλες ομάδες λίγο πολύ είναι κοντά σε απόσταση και διεκδικούν τη μέση βαθμολογίας ή και τη σωτηρία τους. Άρα έχει και αρκετά ταξίδια και δύσκολα ταξίδια, γιατί και η Νάξος και η Σαντορίνη παίζει και αυτό το ρόλο του, νομίζω. Ναι. Δεν είναι δύσκολα ταξίδια, τα έχουμε όλα αυτά στο δεύτερο γύρο βέβαια. Ναι. Σας είπα ότι η συγκυρία της κλήρωσης μας να παίξουμε ομάδες οι οποίες σαφώς και είναι καλές. Η πρώτη ομάδα, η πρώτη αγωνιστική με τη Σαντορίνη ήταν πραγματικά έκπληξη για όλους, όχι για μένα και για την ομάδα ότι νικήσαμε. Mm. Από εκεί και πέρα τα παιχνίδια όλα λίγο πολύ είναι στα μέτρα μας, δυνατότητές μας. Δείχνουμε πνεύμα νικητή και καταφέρνουμε και κερδίζουμε. Mm. Έχουμε ακόμη ένα παιχνίδι αυτήν την εβδομάδα που μας έρχεται, την Κυριακή. Mm. Για ακόμη μια φορά είναι τηλεοπτικό από την ΕΤ2, στις 5 η ώρα, στο κλειστό γυμναστήριο στο Δημοτικό της Πηλέας. Mm-hmm. Με το Ρέθυμα αυτή τη φορά, ναι, και προέρχεται από μια μεγάλη νίκη με την ΑΕΚ με 3-2, mm-hmm. και θα είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, ανταγωνιστικό, και
πιστεύω να μας βρει στο τέλος νικητές. Επιλέγει η ΕΡΤ2, βλέπω να δείχνει συνέχεια τον Άρη. Η ΕΡΤ2 έχει κάνει ένα προγραμματισμό. Μας έχει για τον πρώτο γύρο 2 παιχνίδια εντός να μας δείξει. Μας έχει δείξει το ένα, το επόμενο είναι την Κυριακή που μας έρχεται στις 5 ώρα. Και τώρα στα εκτός κάνει επιλογές, πρέπει να δείξει όλες τις ομάδες. Έχει όλες τις ομάδες πλην του Ολυμπιακού και του Παθναϊκού, οι οποίοι έχουν πάει στην ΟΒΑ. Και πρέπει να μοιράσει σε όλες τις ομάδες. Εντάξει, ο Άρης αυτή τη στιγμή προσφέρει θέαμα στη τηλεόραση. Δηλαδή τα σετ μας είναι γεμάτα. Με όλους τους αντιπάλους γίνονται καλά παιχνίδια. Δεν ξέρω πόσο θα επηρεάσει στην αλλαγή του προγράμματος από την ΕΡΤ ή το δεύτερο γύρο πόσες φορές θα δείξει την ομάδα. Εμείς αφού περάσαμε το σκόπελο της πρώτης τηλεοπτικής μετάδοσης, γιατί όντως ήταν για τα κορίτσια και για την ομάδα κάτι πρωτόγνωρο. Ήταν εξτράγχος αυτό. Δίνει εξτράγχος τα κορίτσια. Βέβαια, βέβαια. Μας βλέπει όλη η Ελλάδα από ελεύθερο κανάλι και να προέρχεσαι από την Α2 με άλλες εμπειρίες είναι ένα πράγμα που θέλει μια διαχείριση. Ήταν ένα ζητούμενο για εσάς, Κούρτο, πώς θα προσαρμοστούν τα κορίτσια στα δεδομένα της μεγάλης κατηγορίας? Γιατί ο Άρης τα τελευταία χρόνια ήταν στις χαμηλότερες κατηγορίες. Εντάξει. Καταφέραμε στην πρώτη θέση στην Α2, ανεβήκαμε και άμεσα κάναμε το σχεδιασμό με τον πρόεδρο τον κύριο Ετζεπέρη και με τον μάνατζερ τον κύριο Γιαννάκη. Και η ομάδα ήταν από πολύ νωρίς φτιαγμένη. Ξέραμε τι ακριβώς θέλαμε, τι παίχτες θέλαμε, σε ποιες θέσεις θα καλύψαμε τις αδυναμίες που είχαμε εντοπίσει. Η ομάδα φτιάχτηκε από πολύ νωρίς, με χαμηλό budget, τολμώ να πω. Αλλά με πολύ όρεξη, πολύ μεράκι. Έχουμε 3 κοπέλες ξένες. Ναι. 2 κοπέλες από την Βραζιλία, η μία ήταν τα 2 τελευταία χρόνια στην Θεσσαλονίκη με τους Μακεδόνες Αξιού και το Ανατόλια, η Γκαετάνο, η οποία παρεμπιπτόντως πρώτη και τρίτη αγωνιστική βγήκε MVP του πρωταθλήματος. Ναι. Η Πεσόα, η άλλη Βραζιλιάνα μας είναι η Πασαδόρος που ήρθε από τη Βραζιλία, αλλά έχει και αυτή παραστάσεις από Ευρώπη, έχει έρθει 2 χρονιές. Μια στη Ρουμανία, μια στην Ισπανία. Και η διαγώνιός μας και η Σιγκάνο, η οποία έρχεται από το Πανεπιστήμιο του Καναδά και ουσιαστικά βγαίνει πρώτη φορά από τη χώρα της έξω. Πάνω σε αυτές τις 3 κοπέλες αλλάξαμε, όχι ριζικά, αρκετά το ρόστερ μας από τις Ελληνίδες παίχτριες. Πάντα με βάση τις οικονομικές δυνατότητες της ομάδος και το budget που είχαμε να διαχειριστούμε. Πάντως, Κοσμή, είχε αναφέρατε και τις οικονομικές δυνατότητες και τον κύριο Ρετζεπέρη. Είναι ευλογία, νομίζω, για το τμήμα που έχει αυτόν τον άνθρωπο, γιατί από ό,τι πληροφορηθήκαμε, το ταξίδι στην Αθήνα έγινε αεροπορικός, κάτι που δεν συνηθιζόταν για το γυναικείο βόλι, έχω την εντύπωση. Και ό,τι ζητάτε, νομίζω, το έχετε στη διάθεσή σας. Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε είναι. Είναι τύχη που υπάρχει και ο Ζετζεπέρης στην ομάδα μας. Ένας άνθρωπος που αγαπάει υπερβολικά την ομάδα. Ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, ο οποίος έχει τη συμπεριφορά του Προέδρου που πρέπει να έχει. Πιέζει εκεί που πρέπει. Είναι κοντά στην ομάδα πάντα. Νομίζω ότι η εμπειρία μου τα 25 χρόνια λέει ότι θα τολμούσα να το πω ότι είναι ο καλύτερος πρόεδρος που έχω συναντήσει μέχρι τώρα. Να, μάλιστα. Σημαντική κουβέντα αυτή, γιατί λέτε έχοντας εμπειρία, καταγράψει μια εμπειρία 25 χρόνων στον χώρο. Ναι. Μας είπατε, για πείτε μας, γιατί ακούει ο κόσμος, φαντάζομαι θα θέλει να έρθει να ενισχύσει την ομάδα. Την Κυριακή παίζεται με το Ρέθυμνο στο κλειστό της Πηλαίας. Στο δημοτικό της Πηλαίας, στο μουσικό γυμνάσιο δίπλα. Ναι. Το γήπεδο του Εθνικού του Ποδοσφαίρου. Το κλειστό, χωρητικότητας γύρω στα 400-500 άτομα. Η αλήθεια είναι ότι τα 2 παιχνίδια παίξαμε, το γήπεδο ήταν σχεδόν γεμάτο. Έρχεται ο κόσμος μας παρακολουθεί. Χρειαζόμαστε τον κόσμο του Άρη να βοηθήσει, να δώσει όθηση στην ομάδα για να καταφέρει την νίκη. Μάλιστα. Μακάρι ο κόσμος να αγκαλιάσει την προσπάθεια των κοριτσιών. Και επειδή είστε και ένας άνθρωπος του βόλεϊ και πολλά χρόνια στον χώρο, κάντε μας και ένα σχόλιο και για το αντρικό βόλεϊ. Εντάξει, κοινωνούν τα δοχεία, δεν μπορούν να είναι δύο. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι ο πλέον κατάλληλος, γιατί όλα μου τα χρόνια τα προπονητικά είναι σε γυναικείες ομάδες. Ναι. Οπότε δεν θα ήθελα να τολμήσω κάτι, εντάξει, γιατί δεν είμαι κοντά στο αντρικό βόλεϊ. Να, ωραία, εντάξει, δεν πειράζει. Απλά... Εύχομαι πάντως σε κάθε περίπτωση να καταφέρει η ομάδα τους στόχους της.
και μετά από περιπέτειες να έχουμε μια χρονιά χωρίς προβλήματα. Μακάρι, ευχής έργων. Και μακάρι να συνεχίσει και η γυναική ομάδα έτσι να μας εκπλήσει ευχάριστα. Και γιατί όχι, όπως μας είπατε, γρήγορη εξασφάλιση της παραμονής. Και γιατί όχι να κοιτάξουμε και κάτι πιο ψηλά. Αυτό το ευχόμαστε κι εμείς. Να είστε καλά. Υγεία πάνω απ' όλα και καλή συνέχεια στη δουλειά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.